Για πάμε δηλαδή. τώρα, εδώ παιδιά να ξεκινήσουμε δηλαδή. με τον Μανώλη και να θυμηθούμε ένα γεγονό που σημάδεψε την Τουρκία πραγματικά. Ένα καταλητικό γεγονό που ήταν αυτή η τεράστια σεισμή. Πέρσι, τέτοιε μέρε, Μανώλη, ένα χρόνο είναι. Σαν σήμερα. Μάλιστα, σαν σήμερα. Ε. Σαν σήμερα. Ναι. Είχαμε και θυμάμαι, μάλιστα, κάνει και τη μετάδοση. Mm -hmm. ε, για να φύγω μετά στην Αντιόχεια και κάτω στην ναι. ευρύτερη περιοχή. 7,7 και 7,6 ρήχτε είχαν πλήξει την Τουρκία με διαφορά 9 ωρών όπου συνολικά, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, έχασαν τη ζωή τους 53.537 άνθρωποι, 107.000 τραυματίες, 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή μετά τους σεισμούς, υπήρχαν χιλιάδες εκλοβισμένοι, Δυστυχώ πολλοί δεν κατάφεραν να επιζήσουν. Και, ε, πέρασε και κάποιοι ένας που χρόνος, δεν έχουν βγει ενδεχομένω και ποτέ από τα συντρίμια, Μανώλη, Κοιτάξτε, την περιοχή την επισκεφθήκαμε μετά τον σεισμό πολλέ φορέ και Βέβαια. για λόγου του ρεπορτάζ. Αλλά όταν έτυχε να πάω και μετά από δύο μήνε και μετά από. Βλέπουμε, Συμφώνε, Μανώλη, γιατί... από, το σου, από τα ρεπορτάζ σου τότε. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικέ όλε τι στιγμέ αυτέ. Και πάντα είναι συγκλονιστικέ όταν έχει να κάνει ε... με ανθρώπινο πόνο και με τεράστιε φυσικέ καταστροφέ. Όταν είχαμε επισκεφθεί. Λοιπόν, ναι, ήταν ένα, ίσως το, ένα από τα δυσκότερα ρεπορτάζ που έχω κάνει. Ε, δε, δε, όχι από άψη δυσκολία εργασία. Ψυχολογικά, Εμείς, το, ε, ε, το βάρο. Αυτή, αυτή είναι η δουλειά μα. Για τα δύσκολα είμαστε. Αλλά ε, κάποια στιγμή είσαι και αν δεν είσαι ρεπορτάζ, είσαι και άνθρωπο. Ε, δηλαδή δυστυχώ υπάρχουν κάποιε στιγμέ που δεν αντέχει. Η αντέχεις. κατάσταση πώ είναι Αυτό σήμερα Μανώλη, να... όλοι εκεί. Έχει, λοιπόν, έχει αυτό, αυτό ήθελα να πω. Τι έχει γίνει. Αυτό ήθελα να εξηγήσω. Mm -hmm. ε, επειδή επισκεφθήκαμε πολλέ φορέ και πριν από τρει μήνε πάλι είχα επισκεφθεί την περιοχή, mm -hmm. ήθελα να σα πω ότι του πρώτου μήνε όταν πηγαίναμε υπήρχε αυτή η, αυτή η μυρωδιά του mm -hmm. θανάτου. Βέβαια. Mm -hmm. ε, Καταλάβαινε ότι υπήρχε κάτω από τα συντρίμια. Τώρα πια ε, δεν υπάρχει αυτό. Ε, βεβαίω έχουν καθαριστεί όλε οι περιοχέ. Δηλαδή από τα μπάζα από τα συντρίμια. Έχουν φύγει ε. βεβαίω έχουν χτιστεί. Κάποιε μεγάλε πολυκατοικίε από το κράτο, όχι πολλέ. Υπάρχουν όμω περιοχέ που πράγματι έχει ξεκινήσει η Χρειάζεται χρόνο. Ο Τούρκο Πρόεδρο υπόσχεται σε ένα χρόνο περίπου από τώρα να ολοκληρωθεί περισσότερα έργα. Πολλοί είναι σε κοντέινερ, σε πολλέ κοντέινερ. Γίνονται προσπάθειε σοβαρέ. Δηλαδή έχουν φύγει οι σκηνέ. Δηλαδή οι σκηνέ είναι ίσω το 1%. Είναι σε κάτι συνδικέ σε σχέση με τι πρώτε ημέρε. Ωστόσο όμω. Όταν μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες κτίρια να έχουν καταρρεύσει τόσους νεκρούς δεν είναι εύκολο να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση μιλάμε για μια ζημία 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν γίνει οι Τούρκοι δεν ξεχνούν τη βοήθεια της Ελλάδος τότε, τη ΕΜΑΚ και όχι μόνο αργότερα πολλές ελληνικές εταιρείε και βοήθησαν και βοηθούν την περιοχή στην περιοχή κάνουμε και εμείς μια προσπάθεια, όχι εμείς, εμείς πέ, πήραμε κάποιες δωρές mm -hmm. για να βοηθήσουμε και τους κατοικούς της περιοχής κάποια σπίτια ε, προκατασκευασμένα. Σε λίγο καιρό θα σας ανακοινώσω και ποιοι βοήθησαν. Μάλιστα. Ε, έχουν γίνει σοβαρές και όταν λέμε εμείς ο, ο Συλλόγος Ρωμαϊκών Κοινοτήτων, ε, 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 ο σύρκη, που προσπαθούμε να, να, βοηθήσουμε και τους χριστιανούς που ζουν στην Αντιόχεια. Είναι μια προσπάθεια που θα συνεχιστεί. Εντάξει, <Τα> είναι μεγάλο, τεράστιο α, θέ το θέμα, Μανώλη. Ο, ο ο νομίζω σεισμός... κάθε, κάθε τι που έχουμε ζήσει και στο παρελθόν είναι τρομακτική η ζημιά που έχει γίνει και οι ανάγκε είναι τεράστιε. Και πάλι καλά, και μόνο που έφυγαν τα συντρίμμια, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα για το διάστημα που έχει περάσει. Ένα χρόνο μόλι έχει περάσει. Λέω, μάλλον ότι χτίστηκαν όταν και κάποια πήγα... κτίρια. Όταν πήγα και το καλοκαίρι, αλλά και τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, ναι. ε, δεν μπορούσα να πιστέψω ε, την. Τον αριθμό ε, των εργα... εργαζομένων εκεί, αλλά και τις δαλίκες που έβλεπα. Δηλαδή, χιλιάδε χιλιάδες χιλιάδε φορτίγα να... να δουλεύουν, να μαζεύουν τα μπάζα και τα λοιπά, Πραγματικά είχε γίνει ένα τεράστιο έργο. Δεν μάλιστα, είναι εύκολη μάλιστα, υπόθεση. Αλλά το σεισμό να μα θυμίζει και κάποια πράγματα. Ε, Έτσι. Σωστά.